Και στη Γερμανία νέα σκληρότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους σχεδιάζει, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση. Δεν θα πληρώνονται αν μπουν σε καραντίνα. Παντελή Βαλασόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πρόκειται για μια πρόταση του Υπουργείου Υγείας του ίδιου του κ. Γκένς Σπαν. Είπε ότι έχει εμβολιαστεί συνολικά στον πληθυσμό το 62%, 51,3 εκατομμύρια Γερμανοί. Απομένουν, λέει, 5 εκατομμύρια να εμβολιαστούν για να χτίσουμε το τείχος της ανοσίας. Γι' αυτό σκέφτονται σκληρότερα μέτρα. Η πρόταση του Υπουργείου λέει ότι εάν κάποιος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και έρθει σε επαφή με κρούσμα και χρειαστεί να μπει σε καραντίνα ή ασθενή, δεν θα πληρώνεται το μισθό του για τις μέρες που βρίσκεται σε καραντίνα. Δηλαδή, οι εργοδότες θα έχουν το δικαίωμα να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί όταν αυτοί μπαίνουν σε καραντίνα. Να σου πω επίσης ότι, όπως έγινε γνωστό μέσω του Spiegel, στο οποίο μίλησε στέλεχος της εταιρείας της BioNTech που βγάζει το εμβόλιο με τη Pfizer, η BioNTech θα καταθέσει εντός των ημερών αίτηση άδειας για εμβόλιο για παιδιά μεταξύ 5 και 11 ετών. Ένα εμβόλιο, λέει, που θα είναι μικρότερης δόσης από αυτά που γίνονται στους ενήλικες. Μάλιστα. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.